τώρα. Το γύρισμα στην περιοχή, σούτ, έχει μπάλα λίγο έξω. Ξανά ο Ισμαήλ Σασί. Ο Ρώμο πέρασε. Ευκαιρία μέσα στην περιοχή. Για να δούμε εδώ, η Καρμιώτισσα επιμένει το σούτ. Δεύτερη ευκαιρία και νέο σούτ, η μπάλα έξω. Η ένωση στην αντεπίθεση. Η πάσα στην περιοχή, το πλασέ, η μπάλα έξω. Κάρτα. Και πέναλτι. Εδώ δείτε το μαρκάρισμα που γίνεται στον Μαρκόφσκι. Για να ξαναδούμε. Μπαίνει ο Μαρκόφσκι. Ναι, έρχεται από πίσω ο Πέρετς και ουσιαστικά πέφτει πάνω στον στο Μαρκόφσκι. Να είναι έτοιμος να το εκτελέσει απέναντι από τον Κυριακίδη. Φελίπε εκτελεί πλασάρι. Στο 4-0-1 η Ένωση Νέων Παραλιμνίου ανοίγει το σκορ απέναντι στην Καρμιώτισσα, στην Πάφο. Πέναλτι το οποίο κέρδισε ο Μαρκόφσκι, το εκτέλεσε εύστοχα ο Φελίπε. Εδώ διστάζει λιγάκι, σταματάει, εκτελεί από τη μία, πηγαίνει η μπάλα από την άλλη, πέφτει ο Κυριακίδης. 0-1 με το εύστοχο πέναλτι του Φελίπε στο 4ο λεπτό. Πέναλτι που κέρδισε, είπαμε, ο Μαρκόφσκι για παράβαση του Πέρετ. Ο σκόρερ, ο Φελίπε, που συνεχίζει, βρίσκει χώρο, σουτάρει έξω η μπάλα. Αλλά φτάνει στην περιοχή, υψωμένη σημαία στο βάθος, υπάρχει υπόδειξη για offside. Εδώ, ναι, βλέπετε, υπάρχει offside. Δύο παίκτες της Καρμιώτισσας είναι εκτεθειμένοι. Τον Μαρκόφσκι, ο Χατζηβασίλης, ο Ρώμο. Δεν μπορεί ο Ρώμο, τον έκλεισαν εκεί και οι δύο. Φωνάζουν οι παίκτες της Καρμιώτισσας. Καθώς θεωρούν ότι γύρισε την μπάλα στον τερματοφύλακά του. Και εδώ είναι η προηγούμενη φάση, έτσι όπως ήρθε. Η μπάλα πήγε από τα πόδια του στον τερματοφύλακά του. Ο διαιτητής θεώρησε ότι δεν το έκανε εσκεμμένα και θελημένα εδώ πάνω στην πορεία της μπάλας. Γι' αυτό και δεν σφύριξε. Για να δούμε εδώ τη σέντρα που γίνεται. Η μπάλα περνάει από κοντά, μεγάλη ευκαιρία. Γέμισμα, Μαλεκίδηση, κεφαλιά. Ωραίο Μαρκόφσκι, πάσα στην πλάτη της άμυνας για τον Παλωτέλη που θέλει να πλασάρει ο Παλωτέλη. Βγαίνει και από μακρύνει ο Κυριακίδης. Φάση για την Ένωση. Επιμένει με τον Παλωτέλη. Ένωση έχει επιστρέψει τώρα η Καρμιώτισσα. Χαμένη ευκαιρία ήταν αυτή, καλή. Κάνει την κίνηση και την κούρσα εκεί ο Χριστοφή, δεν πήγε μπάλα προς αυτόν. Πηγαίνει και φτάνει για τον Χατζηβασίλη από την άλλη πλευρά. Χατζηβασίλη στην περιοχή. Ευκαιρία! Έξω η μπάλα! Σέντρα. Με γροθιές ο Κυριακίδης, Σασί, Χατζηβασίλης, προσποίηση, η πάσα που πήγε να βγει ξανά ο Χατζηβασίλης, ένα σούτ χαμηλά, η μπάλα μπλοκάρει ο Κατσεύσκι. Ρέινολτς, η μπάλα βγαίνει απευθείας στον Κατσεύσκι. Χριστοφή, σούτ του Χρήστου, κοντράρει παρακάπου και μπλοκάρει εύκολο ο Κατσεύσκι. Τελείο Χατζηβασίλης, κεφαλιά, γκολ! 1-1 στο 79 για την Καρμιώτισσα με τον Σασί. Αυτός είναι ο σκόρερ. Εκτελεί το φάουλο ο Χατζηβασίλης. Σηκώνεται στην περιοχή της Ένωσης ο Ισμαήλ Σασί. Με την κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και φέρνει το μάτς στα ίσα. 1-1 ισοφαρίζει η Καρμιώτισσα. Εδώ ξανά. Εκτελείται το φάουλ. Μόνος του σηκώνεται, ανενόχλητος θα έλεγα, ο Σασί παίρνει την κεφαλιά και την καρφώνει στα δίχτυα το ανήμπορο να αντιδράσει Κατσεύσκι. Ξανά και ξανά το γκολ, η σοφάριση της Καρμιώτισσας με τον Σασί, 1-1. Ανδρέα Σταύρου, σ' ακούμε. Εντάξει, μετά τον γκολ από τον Σασί, ο οποίος συνεχίζει μόνος του. Και θέλει να γυρίσει ο Καπαρτής και να βρει χώρο και να σεντράρει. Μόνος του και σκοράρει! 2-1! Ο Ρώμο, ολική ανατροπή. 2-1 η Καρμιώτισσα, φέρνει το μάτς ανάποδα, φέρνει το μάτς στούμπα και κάνει το 2-1 στο 88 με τον Ρώμο. Όλα τα λεφτά όμως είναι η ενέργεια του Καπαρτή που κέρδισε την μπάλα
και γύρισε τη σέντρα και σημάδεψε υπέροχα τον Ράφαελ Ρόμο, ο οποίος θα δείτε εδώ τον Καπαρτή τρέχει, γυρίζει, κερδίζει και την κατάλληλη στιγμή δείτε τη σέντρα που βγάζει για τον Ρόμο που είναι μόνος του ουσιαστικά, εκτελεί τον Κατσεύσκι, 2-1 η Καρμιώτισσα, η μεγάλη ανατροπή για την ομάδα από τα Πολεμίδια με τον Σασί στο 79 και τον Ρόμο στο 88 να σκοράρει. Πάρε βάλε όμως ήταν η πάσα, η σέντρα που του έκανε ο Καπαρτής που κυνήγησε τη φάση. Χρήστου, ο Χατζηβασίλης, η πάσα για τον Σασί που μπαίνει στην περιοχή για να γυρίσει από κοντά, δεν θα γίνει το γκολ. Ένωσης και μείνει στο 2-1, ο Καπαρτής θα κλέψει και πατάει περιοχή και γυρίζει ωραία και θέλει να τελειώσει μόνος του την φάση έξω η μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Μαϊσουράτζε. Η κεφαλιά που παίρνει ο Μπάλαζιτς, προσπαθεί ο Θεοδόρου, ψωμένη σημαία. Εδώ δείτε, δε μία αμφιβολία για το offside πάνω στο Θεοδόρου.